Καλησπέρα σε όλους. Μετά από 2,5 σχεδόν χρόνια δύσκολης κατάστασης που περνάει η χώρα μας και ιδιαίτερα η ανθρωπότητα, είμαστε πάλι εδώ να γιορτάσουμε τη γιορτή Κρασιού. Όπως πριν 15 μέρες γιορτάσαμε τη γιορτή Προβατίνας. Κάποιοι μπορεί να λένε τι είναι η γιορτή Κρασιού που έχει γίνει από προκάτοχους δημάρχους ή τη γιορτή Προβατίνας που την είχαν κάνει κάποιοι άλλοι δήμαρχοι. Εμείς θεωρούμε, και εγώ προσωπικά, ότι η πρωτογενή παραγωγή στηρίζει την Ελλάδα. Αυτή η πρωτογενή παραγωγή, είτε στην κτηνοτροφία είτε στην οινοποιία, σήμερα μπορεί να μας βοηθήσει για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας. Αν δεν έχουμε εσάς με τόσα προβλήματα, είτε τους ελαιοπαραγωγούς, είτε τους οινοποιούς, είτε τους κτηνοτρόφους, η Ελλάδα και τον τουρισμό μας, η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Άρα λοιπόν εμείς στηρίζουμε και το δηλώνουμε και το πράττουμε και συμπράττουμε με τον όμορο Δήμο της Θήβας και τον όμορο, τον όμορο Δήμο της Αλιάρτου και κάνουμε μια διοργάνωση για τους παραγωγούς συνοποιούς να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα για να δείξουμε και εμείς ότι ο Δήμος Τανάγρας εκτός από την αρχαία Τανάγρα, εκτός από τη βιομηχανία έχει και την πρωτογενή παραγωγή. Αυτή η πρωτογενή παραγωγή εμείς θα προσπαθήσουμε να την αναδείξουμε με όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που μας βοήθησαν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, αντιδημάρχους, συμβούλους, τοπικούς προέδρους, τοπικούς συμβούλους, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, γιατί πολιτισμός και πολιτική είναι μαζί. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί να βλέπουμε το καλό και όλοι μαζί όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το αναδεικνύουμε. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, καλό υπόλοιπο και θα είμαστε πάντα μαζί και θα είμαστε δυνατοί για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας και για τον Δήμο μας. Να είστε καλά.